Με την άδεια του νέου ιδιοκτήτη των αποθηκών Λανίτη πήγε το πρωί με τα αδέλφια και άλλους συγγενείς του να αφαιρέσουν πλάκες αμιάντου για την κατασκευή υποστατικού. Στις 12 το μεσημέρι και ενώ ο 39χρονος που βρισκόταν στην οροφή έπεσε μπροστά στα μάτια των συγγενών του στο κενό από ύψος 12 μέτρων. Δούλευκα για με το τράκτορ, εγώ χωρώ να με τσίγκε βουρά, αλλά είμαι πεσενοχείο μου που πάνε στο τσίγκου. Βουρήσαμε όλοι, ήταν πάνω στο τσίγκου και πάνω, άνοιξε η τρύπα και που είχαμε κάτω. Τρομοκρατημένοι παριστάμενοι πλησίασαν τον άτυχο και διαπίστωσαν ότι είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε με το περιβάλλον. Ο εργαζόμενος βρισκόταν πάνω σε επικλινή στέγη, σε μεγάλο ύψος και σε κάποια στιγμή ο τσίγκος, ο αμιαντός τσίγκος τον οποίο πατούσε, υποχώρησε και έπεσε στο κενό. Τα υπόστια έχουν περίπου 10 με 12 μέτρα ύψος. Κάπου επάτησαν πιστεύοντας ότι ήταν λογός. Ήταν κενό, έσπασε ο τσίγκος και έπεσε κάτω με... Τον μετέφερα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού τα αδέρφια του, τα οποία βρίσκονταν εκείνη την ώρα εδώ στις αποθήκες. Σε παρακαλώ, παπά. Παπά, σε παρακαλώ. Ο Γιώργος εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, όμως δύο ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραυματά του. Ο άτυχος 39χρονος, ο οποίος ήταν μηχανικός αυτοκινήτων, καταλείπει σύζυγο και δύο παιδιά.